Η θάλασσα είναι απρόβλεπτη και ακόμα και οι πιο σκληροί καπετάνοι βιώνουν στην ανοιχτή θάλασσα πράγματα που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ. Έτσι, σε αυτό το βίντεο σας παρουσιάζουμε 10 απίστευτες στιγμές με πλοία που απαθανατίστηκαν από την κάμερα. Περιλαμβάνονται ισχυρές καταιγίδες, ένα πραγματικό πλοίο φάντασμα και μια γκυροβολία που δεν θα μπορούσε να πάει χειρότερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Αξίζει να Γνωρίζετε. Γράψτε μας στα σχόλια αν σας πιάνει εύκολα ναυτία ή αν σας πειράζουν τα ψηλά κύματα. Ξεκινάμε με το νούμερο 10 και μια θεαματική πραγματική εκδοχή του δημοφιλούς παιχνιδιού Ναυμαχία. Στα νησιά Γκαλαπάγκος και γύρω από αυτά υπάρχει αυστηρή προστασία της φύσης για να μην εξαφανιστεί η μοναδική χλωρίδα και πανίδα. Ωστόσο, τα ύδατα αυτά χρησιμοποιούνται συνεχώς από αλλιευτικά σκάφη για παράνομη αλληλεία. Επειδή αυτή η κατάσταση αποτελούσε επί μακρόν αγκάθι για το αμερικανικό ναυτικό, αποφάσισε να λάβει δραστικά μέτρα πριν από περίπου 2 χρόνια και βύθισε συνολικά 300 από αυτά τα παράνομα αλλιευτικά σκάφη με κανόνια, αφού πρώτα συνέλαβε τα πληρώματα. Στην πραγματικότητα όμως, το πολεμικό ναυτικό της Αμερικής πυροβολεί εδώ πλοία για περιβαλλοντικούς λόγους, αν και αυτό ακούγεται εντελώς παράδοξο. Συνεχίζουμε με το νούμερο 9 και την εικόνα ενός αμερικανικού αεροπλανοφόρου. Με την πρώτη ματιά, τα αεροπλανοφόρα φαίνονται τεράστια σε σύγκριση με άλλα πλοία. Αλλά αν σκεφτείτε ότι τα αεροπλάνα πρέπει να προσγειωθούν εδώ και μάλιστα ενώ το πλοίο κουνιέται στα κύματα, δεν φαίνονται πια τόσο μεγάλα. Το πόσο δύσκολο είναι για τα αεροπλάνα να προσγειωθούν κάτω από αυτές τις συνθήκες φαίνεται από αυτή τη στιγμή του πλοίου που κατέγραψε η κάμερα. Στην αρχή, το αεροπλάνο προσεγγίζει κανονικά, αλλά λίγο πριν από την προσγείωση, ο πιλότος παρατηρεί την τελευταία στιγμή ότι η γωνία προσγείωσης είναι πολύ απότομη και τραβάει το αεροπλάνο ξανά προς τα πάνω, πριν προσκρούσει στο διάδρομο με το πίσω μισό. Μετά από αυτή τη νευραλγική στιγμή στην ανοιχτή θάλασσα, συνεχίζουμε με το νούμερο 8, στο οποίο απόσπασμα έχουμε κάτι εντελώς ειρηνικό. Δείχνει πόσο απίστευτα τεράστιες είναι οι γαλάζιες φάλαινες στην πραγματικότητα. Η εντυπωσιακή λήψη αυτού του θαλάσσιου θηλαστικού που κολυμπάει δίπλα σε ένα μικρό σκάφος δείχνει απλά πόσο γιγαντιαία είναι με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Ενώ μαθαίνουμε ήδη στο σχολείο ότι οι γαλάζιες φάλαινες είναι τα μεγαλύτερα ζώα στον πλανήτη, αυτή η λήψη, η οποία δείχνει το μέγεθός τους σε σύγκριση με ένα σκάφος, μας κάνει πραγματικά να συνειδητοποιούμε τα μεγάλα θαύματα που μπορεί να παράγει η φύση. Στο νούμερο 7 έχουμε πάλι μία έντονη κατάσταση. Αυτή η βίαια στιγμή του πλοίου δείχνει πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι πραγματικά η ανοιχτή θάλασσα. Τα κύματα ύψους αρκετών μέτρων πετούν το αλλιευτικό σκάφος σαν παιχνίδι σε αυτή την καταιγίδα και το κάνουν να βουτάει επικίνδυνα βαθιά ξανά και ξανά. Είναι σχεδόν θαμμένο κάτω από τα κύματα μέχρι να αναδυθεί και πάλι. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο έντονη πρέπει να ήταν αυτή η κατάσταση για το πλήρωμα του σκάφους και αυτή τη στιγμή ίσως να είστε ιδιαίτερα ευτυχείς που βλέπετε αυτές τις σκηνές μόνο σε βίντεο αντί να τις ζείτε οι ίδιοι. Οι εσωτερικές λήψεις στο νούμερο 6 δείχνουν πολύ πιο ξεκάθαρα πόσο σοβαρή είναι πραγματικά μία βίαιη καταιγίδα στην ανοιχτή θάλασσα για τους ανθρώπους μέσα σε ένα πλοίο. Ενώ ίσως μπορούσατε να μαντέψετε τι συνέβαινε στο εσωτερικό του πλοίου, σε αυτό το βίντεο από ένα κρουαζιερόπλοιο μπορείτε να δείτε τι πραγματικά συμβαίνει. Ενώ η καταιγίδα μένεται έξω και τα κύματα ύψους μέτρων μαστιγώνουν το πλοίο, οι επισκέπτες εδώ συνεχίζουν να τρώνε τα γεύματά τους στο τραπέζι εντελώς αδιάφοβοι. Αλλά ξαφνικά η ηρεμία διαταράσσεται. Το πλοίο γέρνει και τραπέζια, καρέκλες και ό,τι δεν είναι δεμένο στο πάτωμα γλιστράει στο εσωτερικό. Οι επιβάτες πρέπει να κρατιούνται σφιχτά για να μην πέσουν και τελικά εισέρχεται ακόμα και νερό από το κατάστρωμα και αναβλύζει στις σκάλες. Προφανώς, κανείς δεν θα ήθελε να ήταν εκεί κατά τη διάρκεια αυτής της στιγμής. Συνεχίζουμε με το νούμερο 5 και αυτή τη σκηνή η οποία συνέβη στον Αρκτικό ωκεανό. Στη μέση μιας μεγάλης έκτασης πάγου, κάτι τεράστιο ξεπροβάλλει ξαφνικά από μέσα του. Αυτό που ξεπροβάλλει είναι ένα γιγαντιαίο αμερικανικό υποβρύχιο. Αυτό το υποβρύχιο βρισκόταν κάτω από το νερό για 3 μήνες και τώρα βγαίνει στην επιφάνεια για πρώτη φορά. Τώρα πιθανώς αναρωτιέστε γιατί το υποβρύχιο έπρεπε να διαπεράσει τον πάγο πάχους ενός μέτρου και όχι απλώς να αναδυθεί σε ένα άλλο σημείο. Η απάντηση βρίσκεται στο ότι το πολεμικό ναυτικό και οι επιστήμονες πραγματοποιούν εκεί διάφορες δοκιμές και ταξιδεύουν εδώ και πολύ καιρό κάτω από τους πάγους,
για να εξερευνήσουν τον εν πολύς άγνωστο υποβρύχιο κόσμο της Αρκτικής. Μέρος αυτών των δοκιμών περιλαμβάνει την προσπάθεια να σπάσουν το παχύ στρώμα πάγου. Τώρα ερχόμαστε στο νούμερο 4 και σε αυτούς τους ταλαιανδούς στρατιώτες που περιπολούν μέσα σε ένα σκοτεινό πλοίο. Στην πραγματικότητα, τα φώτα δεν έχουν απλώς σβήσει εδώ, αλλά οι στρατιώτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ένα μυστηριώδης πραγματικό πλοίο φάντασμα. Αφού οι εργαζόμενοι σε μια εξέδρα άντλησης πετρελαίου ανακάλυψαν ένα κυβέρνητο πλοίο στον κόλπο της Ταϊλάνδης και ενημέρωσαν τις αρχές, οι στρατιώτες επιβιβάστηκαν σε αυτό. Το πλοίο μήκους 80 μέτρων ήταν εγκατελειμμένο και δεν υπήρχαν έγγραφα ή στοιχεία για να μάθουμε σε ποιον άνοικε. Το μόνο που βρήκαν οι στρατιώτες ήταν σκουπίδια όπως άδεια κουτιά, κουρέλια και κουβάδες. Πριν προλάβει να διερευνηθεί περαιτέρω, το μυστηριώδες πλοίο φάντασμα βυθίστηκε. Μέχρι στιγμής, οι αρχές της Ταϊλάνδης δεν έχουν καταφέρει να μάθουν σε ποιον άνοικε το πλοίο, ποιος το οδηγούσε και τι είδους φορτίο μπορεί να μετέφερε. Ας συνεχίσουμε με το νούμερο 3 και μια καθέλκυση πλοίου που πήγε κάτι παραπάνω από στραβά. Στην πραγματικότητα, τα πλοία καθελκούνται αρκετά απαλά. Σε αυτή τη βίαιη στιγμή όμως, το πλοίο πήρε υπερβολική κλίση και βυθίστηκε πλαγίως στο νερό με όλη του τη δύναμη. Ένα τεράστιο παλιρροϊκό κύμα διέσχισε την προβλήτα και λόγω της τεράστιας πίεσης παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του. Ακόμα και το ανθεκτικό πλαίσιο πάνω στο οποίο το πλοίο κατέβηκε στο νερό έσπασε και πέταξε προς την κάμερα σε πολλά κομμάτια. Το νούμερο 2 είναι κάτι που συνέβη στο Hong Kong και σε κάνει να κρατάς την ανάσα σου. Μπορείτε να δείτε ένα τεράστιο πλοίο να πλησιάζει αργά, αλλά αδυσόπιτα τον αθλητικό χώρο ενός πανεπιστημίου. Μέτρο με το μέτρο, ο κολοσσός πλησιάζει όλο και πιο κοντά στο γήπεδο και επειδή δεν μπορείς να φρενάρεις ένα πλοίο όπως ένα αυτοκίνητο, περιμένεις ένα τεράστιο ατύχημα που θα διαλύσει ολόκληρο το γήπεδο. Ως εκ θαύματος, όμως, το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σταματά την τελευταία στιγμή και η καταστροφή που φαινόταν αναπόφευκτη αποτρέπεται ευτυχώς. Τώρα ερχόμαστε στο νούμερο 1 και στη συνειδητοποίηση ότι η αγκυροβόληση δεν γίνεται πάντα τόσο ομαλά όσο φαντάζεται κανείς. Στην πραγματικότητα, η αγκυροβόληση ενός πλοίου είναι πολύ απλή. Απλώς η άγκυρα πέφτει στο βυθό με μια λυσίδα και αγκιστρώνεται εκεί. Ωστόσο, σε αυτές τις στιγμές που καταγράφηκαν από την κάμερα, τα πράγματα εξελίχθηκαν λίγο διαφορετικά. Ενώ αρχικά όλα φαίνονται να κυλούν ομαλά, η αλυσίδα της άγκυρας, η οποία είναι ξετυλιγμένη, φαίνεται αρχικά να κολλάει και μετά από αυτό, ο κύλινδρος στον οποίο βρίσκεται η αλυσίδα αρχίζει να περιστρέφεται όλο και πιο γρήγορα. Η τριβή είναι τόσο έντονη που καπνίζει και πετάγονται σπίθες. Το πλήρωμα του πλοίου δεν έχει άλλη επιλογή από το να παρακολουθεί την άγκυρα να βυθίζεται ανεξέλεγκτα στα βάθη. Τελικά, μετά από ένα μεγάλο κρότο, η αλυσίδα και η άγκυρα βυθίζονται ανεπιστρεπτοί στη θάλασσα. Αυτό ήταν το βίντεό μας για τις απίστευτες στιγμές με πλοία που έχουν καταγράψει οι κάμερες. Κάντε like αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μας. Τα λέμε την επόμενη φορά.